πρόνοιση μου. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά μας των ορεινών κοινοτήτων, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εμείς αγαπάμε αυτές τις κοινότητες πάρα πολύ. Είχατε μία συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και επικεντρωθήκατε λίγο και στα προβλήματα του οδικού δικτύου. Και άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που και εμείς ως εκπομπή ασχοληθήκαμε με αυτά τα προβλήματα. Βλέπετε να έρχονται λύσεις, κύριε Χριστοφινά. Καταρχήν, καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό για τη συζήτηση. Να πούμε ότι μέσα στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής που έχουμε για το Τρόδος, είναι περίπου 20 δρόμοι που εντάσσονται μέσα σε αυτή την εθνική στρατηγική. Ναι. Κάποια από τα έργα ήδη έχουν δρομολογηθεί και θα ξεκινήσουν σύντομα. Κάποια άλλα, δυστυχώς, όμως, οφείλουμε να πούμε για να πούν και οι ακροατές μας ότι είμαστε άλλα σε πρώιμο στάδιο, άλλα στα στάδια των μελετών και κάποια άλλα δυστυχώς έχουν, τουλάχιστον στα έργα που εμείς έχουμε υποδείξει, έχουν παραμείνει στάση. Εκείνο όμως που αφορά, να πω έτσι λίγα λόγια μόνο για να μην πούμε και τον χρόνο. Όχι, όχι, παρακαλώ. Είναι το σημαντικό δίκτυο που ενώνει τις πόλεις μας με τα όρινα. Σωστό. Και εδώ είναι στην εθνική στρατηγική, περιλαμβάνονται ουσιαστικά τέσσερις δρόμοι. Mm-hmm. Τρεις από τους τέσσερις θεωρούμε ότι ικανοποιητικά έχουν ξεκινήσει τα έργα, τουλάχιστον ο δρόμος, η δεύτερη φάση που αφορά το δρόμο Αστρομαρίτη Ευρύχου, ήδη είναι σε εξέλιξη το έργο. Αναμένεται η αποδεράτωση του 2026. Είναι η τρίτη φάση. Το δεύτερο τμήμα που είναι το ΔΕΗΝΙΑ Αστρομερίτης, έχουν ξεκινήσει οι μελέτες. Είναι ο δρόμος που ενώνει επίσης προς το Παλαιχώρι, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη η δεύτερη φάση, εκτενή πρώτη, που θα συνδέσει τον περιφερειακό της Λευκωσίας. Είναι και ο δρόμος Παλαιχωρίου Αγρού, που είναι μια μικρή παρέμβαση, η οποία θα ξεκινήσουν οι μελέτες όπως μας διαβεβαιώνουν τα δημόσια έργα μέσα στο 2024. Ο δρόμος που μένει σε εκκρεμότητα, αν θέλετε, εδώ και περίπου 28 χρόνια, είναι ο δρόμος Λεμεσού Πλατρών. Λεμεσού Πλατρών, μάλιστα. 28 χρόνια στο περίμενε, 28 χρόνια έχουν ξεκινήσει στις διδύσεις, έχουν ξεκινήσει οι σχεδιασμοί για αυτό το δρόμο. Έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση του έργου, που είναι μέχρι την Παλώδια. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, τουλάχιστον αυτό μας σε διαδρομή τα δημόσια έργα, να πει τον έτοιμο του τρέχοντος έτου. Θέλουμε να πούμε ότι έχουμε τα πίσω αντιπίες εδώ, αλλά αναμένουμε, επειδή ο δρόμος είναι σε εξέλιξη, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η δεύτερη φάση τώρα, που είναι και το σημαντικό κομμάτι. Ναι. Είναι μέσα στη στρατηγική μας. Έχει υποβληθεί για έγκριση, ετοιμάζεται η μελέτη για να υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ένα έργο που αφορά περίπου στα 80 εκατομμύρια. Η εξέλιξη του δρόμου, τέλος πάντων, ανησυχεί όλες τις ώρες και κοινότητες. Παρακολουθούμε από κοντά. Είμαστε εδώ. Ναι. Για να βοηθήσουμε όσους εμπλέκονται, γιατί είναι ένα έργο εθνικής στρατηγικής. Όντως, οι ορεινές κοινότητες το περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια. Και ταλαιπωρείται και πάρα πολύ ο κόσμος. Κύριε Χριστοφίνα, μου ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο κόσμος. Συχνά πυκνά λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα και μας στέλνουν και φωτογραφίες και το τι τραβάνε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, και η κίνηση που δημιουργείται σε κάποια σημεία. Άρα, ναι, επιτέλους πρέπει να μπουν στην εφαρμογή, γιατί φτάνει η συζήτηση. Πρέπει να μπουν σε αυτό το στάδιο πλέον. Επαναλαμβάνω ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες. Αναμένεται σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα του δρόμου, τέλος πάντων, μια έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Υπάρχουν στους προϋπολογισμούς. Για να ξεκινήσω στο τέλος του χρόνου του 2024, όσον αφορά κάποια προκαταρκτικά, κατασκευαστικά. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Είναι όντως ένα έργο υπομονής για τις ορεινές κοινότητες. Φανταστείτε, θα συνδέει όλη την περιοχή, το Τρόδος. Βέβαια. Είναι ένας δρόμος με μεγάλη επισκεψιμότητα. Δυστυχώς είναι ένας δρόμος ο οποίος έχουν προκληθεί πάρα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα. Στο.
Έχουμε πάρει τα στοιχεία από το τμήμα αντικατοπτρισμού. Μιλάμε για τον αριθμό σχεδόν 40 τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι εξαιρετικά μεγάλο αριθμό. Είναι μέρο του δρόμου και σημειώθηκε το τελευταίο δυστυχώ δυστύχημα με το. Σωστό το τετραπλό θανατηφόρο που είχαμε. Κύριε Χριστοφίνα, η αλήθεια είναι ότι ναι, θα πρέπει να δοθούν τα τελικά okay, να το πω έτσι, από το Υπουργείο Οικονομικών και αν είναι όντως μέσα στο 24 να πιάσουμε δουλειά, τουλάχιστον να φτάσουμε να τα έχουμε σύντομα, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι και διαδικασίες οι οποίες έρχονται και τελειώνουν νωρίς. Έχουμε πάντα τις καθυστερήσεις, το ένα, το άλλο, ενώ θα πρέπει να μπουν σε μια τροχιά υλοποίησης. Κατερίνα μου, εδώ να πούμε για να είμαστε σωστοί και με τον κόσμο που μας ακούει. Εδώ ετοιμάζεται ένα σημείωμα έργου, το λεγόμενο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι διαδικασίες. Ναι. Για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, να μην βλέπει ότι το 24 θα. Έχει δρόμο. Ναι, κατάλαβα. Θα ξεκινήσει να βλέπει κατασκευαστικά έργα. Είναι διαδικασίες, θα ξεκινήσουν πόσο για αν είναι το έργο, με ξενήγε μια επικαιροποίηση μια περιβαλλοντική μελέτη για ένα τμήμα τη όδευση στον δρόμο. Και εφόσον, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, από εκεί και πέρα η διαδικασία θα πάρει τον δρόμο τη όπω πρέπει να το πάρει, με τι σωστέ διαδικασίε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε, να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε και την επόμενη φορά ή από εκεί ή από εδώ. Δηλαδή να έρθουμε εμείς εκεί. Θα προτιμούσαμε να σας φιλοξενήσουμε. Και εμείς το ίδιο να σας πω την αλήθεια. Εδώ, να έχετε και μια εικόνα από τα ορεινά. Είναι καλύτερα για να καταλαβαίνουν και είτε τέτοια θέατρια. Έτσι, ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τι έγινε χθες στην Επιτροπή Ενέργειας. Εκεί να δούμε τι υπόθηκε, γιατί ο κύριος Πέτρου μας είπε ότι σήμερα συναντάται μαζί με την ΡΑΕΚ για να δουν τι θα κάνουν και με τις εγκαταστάσεις και με το τι γίνεται στη Δεκέλια και όχι μόνο. Και αν τελικά θα υπάρξει επιβολή αυτού.